σας. Μ' ακούτε? Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να μας κάνετε μία, να μας δώσετε μία εικόνα σχετικά και μία πρώτη εκτίμηση σχετικά με τις βάσεις και το πώς κινήθηκαν. Ναι, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα εισαγωγικά να πω ότι με βάση εκτιμήσεις που είχαμε κάνει, ας πούμε, όλο το προηγούμενο καιρό, νομίζω ότι δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις προς τα που θα κινηθούν οι βάσεις. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, τα πράγματα πήγαν όπως τα περιμέναμε. Τώρα, αναλυτικά, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, είχαμε μια μικρή άνοδο των νομικών σχολών, με εξαίρεση βέβαια τη νομική Αθήνας, η οποία είχε μια μικρή πτώση, 30 μόρια. Ναι. Οι ψυχολογίες είχαν επίσης μια μικρή άνοδο που έφτασε μέχρι τα 100 μόρια περίπου. Τώρα στις υπόλοιπες σχολές έχουμε αυξομοιώσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις κλασικές σχολές όπως οι φιλολογικές, βλέπουμε ότι σε άλλες έχουμε άνοδο και σε άλλες έχουμε πτώση. Η πτώση παρατηρείται κυρίως στα περιφερειακά τμήματα, ενώ στα τμήματα τα κεντρικά έχουμε κάποια άνοδο μικρή. Ναι, βέβαια. Αυτό όμως ίσχυε κάθε χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί πέρα τώρα έχει να κάνει με τις επιλογές των παιδιών και γι' αυτό και παρατηρούνται αυτές οι αυξομοιώσεις, ας πούμε, σε όλες τις σχολές, ναι, τις μικρομεσαίες, ας πούμε. Γενικά οι μεταβολές στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, είτε είναι αυξητικές είτε είναι πτωτικές, δεν είναι πολύ μεγάλες. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, τώρα σε γενικές γραμμές, λόγω και της χαμηλότερης επίδοσης, ειδικά στο μάθημα των μαθηματικών, αλλά και της φυσικής, έχουμε καθοδική πορεία, η οποία σημαίνει ότι γενικότερα έχουμε και στα κλασικά τμήματα, μαθηματικά, φυσική, πτώση μέχρι και 500 μόρια. Σε όλες σχεδόν τις πολυτεχνικές σχολές έχουμε αρκετά μεγάλη πτώση, που φτάνει και 400 και 500 μόρια, ίσως και παραπάνω. Το μόνο το οποίο έχει αντισταθεί στεναρά, οι μόνες σχολές που έχουν αντισταθεί είναι οι αρχιτεκτονικές, ναι, οι οποίες είχαμε, ας πούμε, μια πτώση στη Θεσσαλονίκη οριακή 5 μορίων και στην Αθήνα αρκετά μεγαλύτερη στα 600 περίπου μόρια, αλλά στις υπόλοιπες αρχιτεκτονικές είχαμε άνοδο. Ειδικά στην Ξάνθη, η άνοδος έφτασε μέχρι και 1161 μόρια. Περιμέναμε όμως αυτή την πτώση, γιατί όπως είχαμε αναφέρει και σε συνεντεύξεις στο παρελθόν, τα μαθηματικά παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο σε σχέση και με τη δυσκολία και τα θέματα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε γενικότερα, ειδικά στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, σε όλες τις σχολές, στη συντριπτική πλειοψηφία των σχολών, είναι καθοδική. Με εξαίρεση, όπως σας είπα, τις σχολές αρχιτεκτονικής και δεν ξέρω και ίσως κάποιες άλλες που δεν έχω δει ακόμα αναλυτικά. Τώρα, στο τρίτο επιστημονικό πεδίο είχαμε επίσης αυτό που περιμέναμε, δηλαδή είχαμε μικρή άνοδο στις ιατρικές σχολές, περίπου 30 με 80 μόρια. Οδοντιατρικές επίσης το ίδιο, είχαμε μια μικρή άνοδο της τάξης των 50-60 μορίων. Εκεί παρατηρήθηκε μια πολύ μεγάλη άνοδος, ήταν στα τμήματα τα χημικά. Τα χημικά για πρώτη φορά ήταν κοινές σχολές ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Οπότε καταλαβαίνετε, λόγω της όρεξης υψηλών βαθμολογιών, ναι, στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, τα χημικά εκτοξεύτηκαν. Δηλαδή έχουμε ανόδους που φτάνουν και ξεπερνούν τα 2.000 μόρια. Αν δεν κάνω λάθος, το χημικό Ηρακλείο έφτασε στα 17.215, είχε μια άνοδο πάνω από 2.000 μόρια σε σχέση με πέρυσι. Μάλιστα. Το 2.000 μόρια είναι, νομίζω, από τα υψηλότερα ποσοστά μορίων που έχουν ανέβει σε σχέση, ναι, ναι, με τα χημικά. Ναι, είναι πολύ μεγάλη η άνοδο των χημικών. Κάτι βέβαια που το αναμέναμε, διότι από τη στιγμή που η σχολή έγινε κοινή με το τρίτο επιστημονικό πεδίο, και λόγω της έλλειψης των μαθηματικών στα εξεταζόμενα μαθήματα σε αυτό το πεδίο, καταλαβαίναμε ότι οι σχολές αυτές θα έχουν μια πολύ μεγάλη άνοδο, όπως έγινε πέρυσι με τις γεωπονικές. Ναι. Τώρα, υπάρχει όμως και άλλο μοτίβο, δηλαδή, για παράδειγμα, σχολές που πέρυσι επίσης σε πολύ ψηλές βαθμολογίες, όπως είναι τα βιολογικά τμήματα, αυτές είχαν πτώση από 40 μέχρι 300 μόρια. Ναι. Δηλαδή, εκτονώθηκε η κατάσταση στα χημικά τμήματα, ας πούμε, θα πούμε. Ήταν πολλοί αυτοί που δηλώσαν το χημικό φέτος, ναι, οπότε αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πέσουν τα βιολογικά, να πέσουν κάποιες γεωπονικές, να πέσουν οι περισσότερες σχολές φυσικοθεραπείας, η εργοθεραπεία, δηλαδή από εκεί πέρα μετά έχουμε μια πτωτική πορεία τις αμέσως επόμενες σχολές και όσο προχωρούμε προς τα κάτω βλέπουμε αυξομοιώσεις που πάλι έχει να κάνει με την προτίμηση των παιδιών στο μηχανογραφικό. Μάλιστα.
Το τέταρτο τώρα επιστημονικό πεδίο ήταν πάλι αυτό που αναμέναμε. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση είχαμε μεγάλη άνοδο, όχι κυρίως λόγω της δυσκολίας των θεμάτων, αλλά επειδή αυτή τη φορά στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο υπερδιπλασιαστήκανε οι υποψήφοι που το δηλώσανε. Οπότε έχουμε άνοδο, η οποία φτάνει εδώ πέρα σε 1500 μόρια, ίσως και παραπάνω. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τις προτιμήσεις των παιδιών, γιατί όπως καταλαβαίνουμε μπαίνουν και αυτοί στη διαδικασία να σκεφτούν τι θα κάνουν μετά από 4-5 χρόνια. Οπότε νομίζω αλλάζουν με τα δεδομένα της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα μας και οι προτιμήσεις των παιδιών. Ναι, κοιτάξτε, πέρα το επιστημονικό πεδίο βέβαια περιλαμβάνει σχολές οι οποίες είναι κυρίως τα παιδαγωγικά, δηλαδή δημοτική εκπαίδευση, ναι, δάσκαλη, ναι, ναι, νηπιαγωγή. Εντάξει, τα επαγγέλματα και αυτά περάνε μια πολύ μεγάλη κρίση, αλλά επειδή πέρυσι οι βάσεις του τέταρτου επιστημονικού πεδίου είχαν φτάσει πάρα πολύ χαμηλά, πολλοί δηλώσανε επιπλέον αυτό το πεδίο για να έχουν μια σιγουριά ότι θα μπουν σε μια σχολή σε περίπτωση που δεν πιάσουν, ας πούμε, σχολές, ναι, πρώτης ή δεύτερης προτίμησης. Οπότε η ζήτηση αυτό το επιστημονικό πεδίο υπερδιπλασιάστηκε και αυτό είχε ως συνέπεια και την μεγάλη άνοδο, ας πούμε, των βάσεων. Μάλιστα. Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο, τώρα που έχει να κάνει με τις οικονομικές σχολές, εδώ είχαμε πολύ μεγάλη πτώση. Δηλαδή, εδώ πέρα η πτώση στις οικονομικές σχολές ξεπερνάει τα 1.000-1.500 μόρια και αυτό συνέβη και λόγω της μεγάλης αποτυχίας στα μαθηματικά, η οποία έφτασε στο 80-83% το ποσοστό κάτω από τη βάση της βαθμολογίας. Οπότε ήταν αναμενόμενο και η μεγάλη πτώση, ας πούμε, στις οικονομικές σχολές. Παρόλα αυτά υπάρχουν σχολές οι οποίες ανέβηκαν σε αυτό το επιστημονικό πεδίο και είναι κάποια τμήματα πληροφορικής. Ειδικά το τμήμα πληροφορικής στο Ηράκλειο είχε άνοδο 1.282 μόρια. Ναι. Οπότε ενώ βλέπετε έχουμε τη γενική εκτίμηση που περιμέναμε ότι θα έχουμε μεγάλη πτώση, ας πούμε, των βάσεων, τελικά υπάρχουν πάλι σχολές οι οποίες ανεβαίνουν πάρα πολύ. Και κυρίως αυτό συμβαίνει σε σχολές που είναι κοινές, όπως είναι, ας πούμε, το τμήμα του επιστήμης υπολογιστών στο Ηράκλειο με άλλα επιστημονικά πεδία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κάνουμε ένα μηχανογραφικό πάντα πολύ προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά, ναι, ναι, και μελετημένο εννοείται, γιατί κρίνεται το μέλλον του κάθε παιδιού. Ναι, βεβαίως. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα κάποιες στρατιωτικές σχολές, όπως είναι ο Δελπίδων, είχαμε και εκεί πέρα πτώση. Κάρον είχαμε και εκεί πέρα πτώση. Σε άλλες σχολές είχαμε άνοδο. Σε γενικές γραμμές, δηλαδή, έτσι πήγανε κάπως οι βάσεις. Τώρα πιο αναλυτικά στατιστικά θα δούμε και στην πορεία, διότι είμαστε ακόμα στη μελέτη των σχολών, ας πούμε. Πριν από περίπου μια μισή ώρα βγήκαν, ας πούμε, και τα αποτελέσματα. Και περισσότερα θα μπορούμε να πούμε και στη συνέχεια. Να σας αφήσουμε και εσάς το χρόνο σας για να μελετήσετε όλα αυτά. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε, κάποια παιδιά πέτυχαν τους στόχους τους, ενώ κάποια άλλα δεν τα κατάφεραν για φέτος τουλάχιστον. Και όχι μόνο δεν πέρασε σε κάποια σχολή, δεν πέρασαν σε αυτή που ήθελαν. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Τι θα συμβουλεύατε τους μαθητές και τι τους γονείς αυτών των μαθητών? Ναι, όπως έχω πει πολλές φορές, οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι μια πολύ σκληρή δοκιμασία, αλλά δεν σημαίνει ότι εδώ πέρα, ας πούμε, κρίνεται αποκλειστικά το μέλλον μας. Έτσι υπάρχουν ένα σωρό διέξοδοι από το να ξαναδώσει κανείς εξετάσεις, αν πραγματικά θέλει να περάσει σε κάποια σχολή άλλη που προτιμά περισσότερο. Αυτό είναι πολύ βασικό, να επιλέγουμε δηλαδή σχολές οι οποίες θέλουμε πραγματικά να σπουδάσουμε. Αλλά απ' την άλλη, όπως έχω πει, θα πρέπει να ψάξουμε και πολύ καλά τη σχολή που περάσαμε, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι και εναλλακτικές πορείες και εναλλακτικές σπουδές, οι οποίες τελικά μπορούν να μας οδηγήσουν στο αντικείμενο που αρχικά θέλαμε. Αυτό που θέλω να προσθέσω, ναι, είναι και τη συζήτηση που είχαμε κάνει στα φροντιστήρια που καμισάς για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε σχετικά με το τι εναλλακτικές έχει κάθε παιδί. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να υπάρχουν εναλλακτικές. Ναι, βέβαια. Υπάρχει πλέον μεγάλη διαδραστικότητα ανάμεσα σε όλες τις σχολές. Και αυτό που ισχύει είναι ότι γενικά οι σχολές έχουν ένα ψηλό επίπεδο, είτε αφορά τα ΕΗ είτε τα ΤΕΗ. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την παγιωμένη άποψη που είχαμε παλιότερα, ότι τα ΤΕΗ ίσως ενδεχομένως, τα οποία ονομάζονται πλέον ΑΤΕΗ, βέβαια, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχουν, ας πούμε, είναι υποβαθμισμένα σε σχέση, ναι, ναι, χαμηλότερο επίπεδο σπουδές. Αυτό δεν ισχύει πια. Υπάρχουν ΤΕΗ τα οποία τα περισσότερα είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και μας ανοίγουν δρόμους επαγγελματικούς, τους οποίους πρέπει να τους διερευνήσουμε.
Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα για να πάρουμε μια απόφαση, να δούμε καλά τη σχολή μας και να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να πάμε εκεί πέρα ή αν θα πρέπει να ξαναδοκιμάσουμε. Πάντως η ουσία είναι ότι δεν τελειώνει εδώ πέρα η προοπτική μας, η ζωή μας. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές και θέλει ψάξιμο πάντοτε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν γνωρίζω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Την πρώτη εκτίμηση που κάνατε σχετικά με τα επιστημονικά πεδία και με τις βάσεις ήταν πολύ σημαντικό για τους ακροατές μας και για την ενημέρωσή τους. Να είστε καλά και θα είμαστε σε επικοινωνία σχετικά με οτιδήποτε νεότερο. Έγινε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια σας.